Μεγάλη επιτυχία και παρουσία 19 συλλόγων Ταϊκβοντό πραγματοποιήθηκε στις 12 Πέμπτου 2018 στο το Ολυμπιακό Τουρνουά Ταϊκβοντό Αλεξανδρούπολης στο Χριστό Γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Σύλλογοι από τον νομό Εύρο, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλα, Δράμας, Σέρες και από τα δύο νησιά Σαμοθράκη και Θάσου έλαβαν μέρος με αθλητές, αθλήτριες ηλικίες από το 2012 έως και το 2001. Στην κάμερα του TV Θρακιώτης μίλησαν ο καθηγητής και υπεύθυνος του τμήματος Ταϊκβοντό στα Τεφάκου Μοντινής κύριος Κεχαγιάς Δημήτρης, ο προπονητής του παραδοσιακού Ζεν Δράμας κύριος Νεμσίδης Γιώργος, ο προπονητής του Πρωτέα Σερών κύριος Παναγιώτης Δανιλίδης. Κεχαγιάς Δημήτρης, υπεύθυνος του μαθήματος Ταϊκβοντό στα Τεφάκου Μοντινής. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τη διοργάνωση εδώ και κυρίως τους γονείς που είναι πάντα κοντά στα παιδιά, γιατί το Ταϊκβοντό βασίζεται και το μέλλον είναι πάνω στα παιδιά. Το παιδί, πέρα από τα προσόντα που θα αναπτύσσει αγωνίζοντας μέσω πρωτάθλημα, αποκτά και μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί μαθαίνει να αντιμετωπίζει καταστάσεις που έχει μια πολύ μεγάλη βάση πάνω στα αυτοάμυνα. Και πάλι συγχαρητήρια. Έχουμε τον προπονητή της Δράμας, του παραδοσιακού Ζεν Δράμας. Coach, ήρθατε στην διοργάνωση που εδώ ο ΑΟΓ κάνει το τουρνουά του Ολυμπιακού Αθλήματος. Πώς πάει μέχρι τώρα η οργάνωση? Η οργάνωση πηγαίνει πολύ καλά, κυλώνει όλο ομαλά και γρήγορα θα έλεγα. Είναι πετυχημένη. Πάντως με χαρά συμμετέχουμε κάθε χρόνο εδώ που μας φιλοξενεί ο ακριτικός Εύρος. Το επίπεδο είναι αρκετά καλό θα έλεγα. Οι αθλητές αποκτούν μια ακόμα εμπειρία για να πάνε και ακόμα στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. Είναι τα μικρά παιδάκια που παίρνουν με συμβατικούς τώρακες και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τρία τερέμ που παίζουν με τους ηλεκτρονικούς τώρακες που είναι το Ολυμπιακό άθλημα. Ναι, τα μικρά παιδιά ξεκινάνε πάντα έτσι. Μαθαίνουν ίσα ίσα να κάνουν κινήσεις και όταν ας πούμε αποκτήσουν μια εμπειρία πηγαίνουν στους ηλεκτρονικούς πλεονθώρακες να μάθουν να έχουν την ακρίβεια που πρέπει και την ανάλογη ταχύτητα και δύναμη για να γράψουν και το σημείο. Τίποτε. Αυτό που θέλω να πω είναι θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο τον τοπικό που μας καλεί, τον ΑΟΓ Αλεξανδρούπολης και τον κύριο Γραμματόπουλο, τον δάσκαλο της περιοχής. Οργανώνετε και εσείς πρωταθλήματα στη Δράμα, εσείς προσωπικά, ο προσιακός Ζεν Δράμας. Ναι, εγώ πρέπει να το καυχηθώ αυτό γιατί έκανα φέτος το 26ο, ίσως από το παλαιότερο στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ναι, το 26ο έγινε φέτος. Και έχουμε μάθει ότι γίνονται εδώ και πολλά χρόνια πετυχημένοι αγώνες. Πετυχημένη, το επίπεδο είναι πολύ καλό, αλλά παράλληλα παρουσιάζουμε και την πολεμική τέχνη, κάνουμε και επιδείξεις. Έχετε όμως και την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, δεν πρέπει να έχουμε παράπονα από τον Δήμο Δράμας, τον εκάστοτε Δήμαρχο, μας βοηθάνε όλοι. Είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να είναι κοντά στα αθλήματα. Ναι. Και πόσο μάλιστα στο Ταϊκβοντό. Ναι, ναι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σε αυτό το τομέα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με 10 αθλητές ήρθαμε σε αυτό το τουρνά που διοργανώνει ο ΑΟΚ Αλεξανδρούπολης. Φεστιβάλ γιορτή για το άθλημα του Ταϊκβοντό. Η Θράκη ανέκαθεν και η Αλεξανδρούπολη από Κομωτή, Ξάνθη και πάνω γεωγραφικά έχει ένα μειονέκτημα, αλλά το πλεονέκτημα είναι ότι είναι σύσσωμα τα σωματεία και στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Και ανέκαθεν υπήρχαν αθλητές, υπήρχε φυτόριο, υλικό και υπάρχει καλή ποιότητα αθλητών. Έτσι κι εμείς αποφασίσαμε να έρθουμε από τις Σέρες και νέα ζύχνη σε αυτό το πρωτάθλημα φεστιβάλ για το Ταϊκβοντό, για τις μικρές ηλικίες. Και βλέπω ότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ ικανοποιητική και το επίπεδο μπορώ να πω ότι είναι στα μέτρα για να μπορεί ένας αθλητής να κάνει δοκιμασίες, να κάνει αγώνες και να το δει σαν προετοιμασία για ενόψη των μεγάλων αγώνων. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο πρωταθλήματα, ένα για μικρά παιδιά και ένα που παίζουν τα παιδιά στα πανελλήνια πρωταθλήματα με ηλεκτρονικό θόρακες. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να γίνονται πρωταθλήματα φιλικά σε τέτοιο επίπεδο με ηλεκτρονικό θώρακα, για να μπορούν να έχουν τα παιδιά μεγαλύτερες, περισσότερες εμπειρίες, γιατί ο ηλεκτρονικός θώρακας μεν είναι ένα κομμάτι τεχνολογίας το οποίο έχει βελτιώσει το άθλημά μας από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη χρειάζεται εξοικείωση ο αθλητής να βρει τα πατήματά του, οπότε χρειάζεται αγώνες μέχρι να τα βρει. Και επειδή οι αγώνες αυτές γίνονται 4 φορές το χρόνο, δεν φτάνει για έναν αθλητή να βρει όλα αυτά τα, να αποκτήσει αυτά τα εφόδια, τα πατήματα που λέμε εμείς στον χώρο μας, για να πάρει τους πόντους του. Είναι σημαντικά αυτά. Είναι σημαντικά λοιπόν τα πρωταθλήματα αυτά και πρέπει να γίνονται συχνά, κάθε μήνα τουλάχιστον και ένας σύλλογος να παίρνει την πρωτοβουλία να τα διοργανώνει. Να ερχόμαστε να συμμετέχουν τα παιδιά μας, γιατί θέλουμε εμπειρίες στα παιδιά, γιατί
Κακά τα ψέματα, τα πρωταθλήματα, τα πανελλήνια και τα επίσημα δεσολογικά. Έτσι πως έχει γίνει, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και πρέπει εμείς να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο προκειμένου να συμμετέχουν οι δικοί μας αθλητές. Και πριν συμμετέχουν σε αυτά τα υψηλού επίπεδου πρωταθλήματα τόσο της Ένωσης όσο τα πανελλήνια, πρέπει να περάσουμε πρώτα από αυτά τα πρωταθλήματα που πιστεύω ότι είναι ο πυρήνας και το προστάδιο για να πάμε στους επόμενους αγώνες με αξιώσεις. Γιατί χωρίς αυτούς τους αγώνες ένας αθλητής δεν μπορεί να φτιαχτεί.